Συνεχίζουμε, ο Διονύσης Μητρόπουλος και ο Ανδρέας είναι εδώ. Και ο Ανδρέας Κολαρίκος, καρκίνος προστάτη, ένα case study τώρα. Θα μας παρουσιάσουν με τον δικό τους πάντοτε επιτυχημένο τρόπο. Με τον παλιό κλασικό τρόπο ουσιαστικά και όχι με την χρήση της καινούργιας τεχνολογίας. Ναι. Κύριε Χατζηχρήστου, για την οποία έχω κάποιες επιφυλάξεις. Λοιπόν, εγώ θέλω την ζωντάνια. Θα κάνουμε ένα κομμάτι απόψε ό,τι προλάβουμε και το υπόλοιπο αύριο. Επομένως, εκείνο το οποίο λοιπόν μας ζητήθηκε από τον Ανδρέα και μένα είναι να ασχοληθούμε λιγάκι με αυτήν την οντότητα που λέγεται μεταστατικός καρκίνος του προστάτη, που αν τη δει κανείς είναι ένα απίστευτα μεγάλο πράγμα. Και γι' αυτό το λόγο, για να μην πελαγώσουμε τόσο πολύ, θα πελαγώσουμε, αλλά να πελαγώσουμε όσο δυνατό λιγότερο, φτιάξαμε δύο σενάρια, τα οποία θέλω να τα δούμε παρέα. Το πρώτο σενάριο, λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 68 χρονών, έχει κάποια συμπτώματα από το κατώτερο ορροπητικό, είχε πρόσφατα κάποια επεισόδια αιματουρίας και ακράτειας, και επιπλέον των ουρολογικών συμπτωμάτων είχε και έναν ήπιο σταθερό πόνο στην οσφή και επίσης μια περιστασιακή δυσκυλιότητα. Τον βλέπουμε δακτυλικά, βλέπουμε ένα διωγγωμένο προστάτη, έχει πολλαπλά ψηλαφυτά σκληρά οζύδια, το PSA του είναι 95. Και έχουμε ένα δεδομένο ότι το είχε ξαναμετρήσει πριν από 6 χρόνια και ήταν 1,5. Όλα τα υπόλοιπα φυσιολογικά. Του κάνετε ένα διορθικό υπερηχογράφημα, πολλαπλές υποηχογενείς και υπερηχογενείς αιστείες. Εννοείται βέβαια βιοψία προστάτου που δείχνει ένα καρκίνο του προστάτη Gleason Score 4/4-8. Αξονική τομογραφία θώρακος και κοιλίας χωρίς μεταστάσεις σε λεμφαδένες και σε συμπαγή όργανα. Ολόσωμος πυνθυρογράφημα οστών. Πολλαπλές αιστείες καθήλωσης του ραδιοφαρμάκου στη σπονδυλική στήνη. MRI σπονδυλική στήνη. Μεταστατική αιστεία στον θ10 με κατάληψη όλου του σπονδύλου χωρίς πίεση του μυελού. Άρα λοιπόν, η κλινική μας σταδιοποίηση σε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, λέμε, είναι TAF3β, NI0, MI1β. Συμφωνούμε μέχρι εδώ πέρα όσον αφορά τη σταδιοποίηση, συμφωνούμε. Αυτό είναι το ένα. Έτσι. Το δεύτερο περιστατικό είναι ένας άνδρας παρόμοιας ηλικίας, 66 χρονών πάλι, ασυμπτωματικός εντελώς. Δεν έχει ούτε ενοχλήματα από το κατώτερο ορροπητικό, ούτε ήπιος πόνος στην οσφή, ούτε τίποτα. Σε έλεγχο ρουτίνας PSA 22. Έχει το ιστορικό του εμφράγματος του μυοκαρδίου. Έχει έναν διάχυτα υπόσκληρο ομαλό προστάτη. Βιοψία και αυτός Gleason 8. Αξονική θώρακος κοιλίας χωρίς μεταστάσεις σε λεμφαδένες και συμπαγή όργανα. Ολόσωμος πυνθυρογράφημα, δύο αιστείες καθήλωσης του διαφαρμάκου στις πλευρές και μία στο λαγόνιο. Κλινική σταδιοποίηση, TAF2β, NI0, MI1β. Ουσιαστικά, δηλαδή, η διαφοροποίηση αυτών των περιστατικών, των δύο, μπορούσαμε να πούμε σε τι διαφέρουν αυτά τα δύο περιστατικά. Όσον... Καλό. Συγγνώμη. Καλό. Δεν... Κανά εξάμεινο στην επιβίωση. Κανά εξάμεινο στην επιβίωση. Ίσως όχι. Είναι έτσι. Ίσως και όχι. Μάλλον όχι. Για να το δούμε λίγο πιο καλά. Δείτε το αυτό. Ξαναγυρνάω πίσω αυτό. Θα μου έλεγε κανείς ότι έχουν, όσον αφορά την τοπική επέκταση του όγκου, TAF3β ο ένας, TAF2β ο άλλος. Μάλιστα, είναι οι οστικές εντοπίσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Έχει στον θ10 ο ένας, στα λαγόνια και στις πλευρές ο άλλος. Άλλη μία σημαντική, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπράβο. Έτσι, η παρουσία ή όχι των συμπτωμάτων. Επομένως, ουσιαστικά, δύο καταρχάς ταυτόσημα, παρόμοια περιστατικά, τα οποία όμως έχουν κάποιες σημαντικές διαφορές, οι οποίες πιθανότατα, βάλτε ένα ερωτηματικό δίπλα, να έχουν σχέση με το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χειριστούμε αυτούς τους αρρώστους
διαφορετική πρόγνωση, εξέλιξη, πορεία, το πότε θα πεθάνουν. Ίσως λοιπόν να τον τρέξουμε αυτό το δρόμο. Επομένως, με αυτά τα δεδομένα, ας βάλουμε κάποια ερωτηματικά, αυτά τα 5 ερωτηματικά, δεν θα τα κάνουμε τώρα απόψε, θα συνεχίσουμε και αύριο το πρωί, δεν έχουμε χρόνο για απόψε. Το πρώτο ερωτηματικό λοιπόν είναι αν υπάρχει διαφορά στην αντιμετώπιση των δύο αυτών ασθενών. Και νομίζω έχουμε, εδώ πέρα έχουμε τις... Α, πολύ ωραία. Επομένως, ξαναλέω, ΤΑΒ3Β, ΝΗ0, ΜΗ1Β ο ένας, ΤΑΒ2Β, ΝΗ0, ΜΗ1Β ο άλλος. Ασυμπτωματικός ο ένας, συμπτωματικός ο άλλος. Μετάσταση που είναι στην σπονδυλική στήλη ο ένας, με κατάληψη όλου του σπονδύλου, ο συμπτωματικός άρρωστος, χωρίς συμπτώματα, με μεταστάσεις στις πλευρές και στο λαγόνι ο άλλος. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί αν υπάρχει διαφορά στην αντιμετώπιση αυτών των δύο αρρώστων. Παρακαλώ. Στον πρώτο άρρωστο, η πρώτη επιλογή και μάλλον μονοδική είναι ο ορμονικός αποκλεισμός και αντιμετώπιση συμπτωμάτων από οστικές μεταστάσεις. Και στο δεύτερο άρρωστο, μάλλον η διαλείπουση, πάλι ανδρογονικός αποκλεισμός. Αλλά μπορεί και να παίξει και παρακολούθηση του ασθενή στην περίπτωση αν μπορεί να το καταλάβει. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από το δεδομένο, όντως θα συμφωνήσω μαζί σας ότι στο μεταστατικό καρκίνο του προστάτη το πρώτο πράγμα που μας έρχεται ανδρογονικός αποκλεισμός. Έτσι, στην κυριολεξία είναι ο ορμονικός αποκλεισμός. Δεν έχουμε να ξεκαθαρίσουμε, δεν νομίζω πως κανένας μέσα σε αυτή την αίθουσα θα σκεφτόταν ποτέ την ριζική προστατεκτομή. Δεν πιστεύω ότι κανένας από εσάς θα σκεφτόταν την ακτινοθεραπεία σαν τρόπο αντιμετώπισης αυτού του καρκίνου. Θα έβαζα απλά και μόνο, να το έχω απλά και μόνο στη γωνίσα του μυαλού μου, κάποια πράγματα που έχουν βγει τώρα τελευταία για την αξία της ακτινοθεραπείας, εάν πάει καλά, μα πάρα πολύ καλά, από τον ορμονικό αποκλεισμό αυτός ο άνθρωπος. Έτσι ώστε να ελέγξει κανείς καλύτερα την τοπική νόσο. Τίποτα αποδεδειγμένο, απλά και μόνο σε μια γωνίσα του μυαλού μας, ότι κάποιοι άνθρωποι το ψάχνουν και αυτό το πράγμα. Μήπως έχει αξία. Μήπως έχει αξία. Διονύση, αν μου επιτρέπεις, γιατί θα το δείξουμε και μετά. Και τα guidelines, αν τα δείτε, έχουμε μια διαφάνεια. Πιθανόν, στον δεύτερο άρρωστο, αν είναι συμπτωματικός, γιατί έχει ένα μεγάλο αδένωμα, ή είναι συμπτωματικός από τον προστάτη του, πιθανό να έχει κάποια θέση, θα το δούμε στην η ακτινοβολία, αλλά στο πολύ πιθανό. Δεν το κάνουμε στην κλινική πράξη. Αλλά ξεκινάμε ότι ο ορμονικός αποκλεισμός έχει σημασία. Συγγνώμη. Αποκλείσαμε τελείως την παρακολούθηση στο δεύτερο περιστατικό. Όχι, δεν έχουμε καν τίποτα. Ήταν η πρώτη γνώμη που πήραμε για τους συναδέλφους όσον αφορά το τι θα γίνει με το χειρισμό το θεραπευτικό. Και απλά και μόνο ήθελα να ξεκαθαρίσουμε ότι το μοναδικό όπλο το οποίο σκεφτόμαστε ότι έχουμε στα χέρια μας στο μεταστατικό καρκίνο του προστάτη είναι ο ορμονικός χειρισμός. Μάλιστα. Νομίζω πως αυτό το πράγμα υπάρχει ομοφωνία. Τώρα, έχουμε ενός είδους ορμονικό αποκλεισμό. Γιονύση, να πούμε, συγγνώμη που διακόπτω. Αυτό που ρώτησε ο Οδυσσέας νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δηλαδή, υπάρχει κανένας από τους υπόλοιπους μέσα στην αίθουσα που θα έλεγε ότι τον δεύτερο άρρωστο που έχει μεταστατική νόσο, μη συμπτωματική, δεν έχει στην σπονδυλική στήλη στον άξονα μεταστάσεις, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, θα τον παρακολουθούσε απλά χωρίς να του δώσει ορμονικό χειρισμό? Υπάρχει κάποιος που μπορούσε να το έκανε αυτό? Κώστας. Εγώ μετά θα σηκώσω και το άλλο χέρι. Εγώ θα το σκεφτόμουν. Θα το σκεφτόμουν, ναι, βέβαια. Λίμωνα, αυτό λέμε. Αλλά εκείνο το οποίο είναι, γεννιέται το ερωτηματικό το μεγάλο. Κινδυνεύει ο ένας άρρωστος και δεν κινδυνεύει ο άλλος άρρωστος από κάτι? Έτσι, σας θυμίζω, συμπτώματα από τη σπονδυλική στήλη. Έχει πόνο στην οσφή ο ένας, εκείνος που έχει τη μετάσταση στο θ12. Ασυμπτωματικός ο άλλος, εκείνος που έχει τις μεταστάσεις στα πλευρά και στο λαγόνιο. Έχουμε κάποιο κίνδυνο? Ναι. Spinal cord compression και επίσχεση.
Γιατί κάτι έλεγε για αιματουρία, νομίζω. Και... Ναι, είχε και έντονα δυσουρικά ενοχλήματα. Το πρώτο ουσιαστικά μας ενδιαφέρει. Αλλά εκείνο που μας νοιάζει, το οποίο μπορεί να γίνει και απειλητικό και για τη ζωή ακόμα του αρρώστου του, όχι μόνο για την ποιότητα της ζωής του, είναι η ιστορία ότι μπορεί να κάνει ανα πάσα στιγμή νευρολογικά σημεία από συμπίεση του νοτιού μυαλού. Κύριε Κυριακίδη, κάτι θέλατε να πείτε? Ναι. Λοιπόν, άρα το έχουμε την ιστορία του παθολογικού κατάγματος σε αυτό το σπόνδυλο που είναι πλήρως κατηλημένος, το να κάνει καθίζει σε αυτό το σπόνδυλο, είναι κάτι το οποίο παίζει και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.